Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από το πίσω του Μαντουλίδη College για την αναμέτρηση μεταξύ Respect και Seattle Super Psonia. Οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες για την 13η αγωνιστική της Development League. Είμαστε μια ανάσα πλέον πριν τα playoffs. Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα φορμαρισμένες ομάδες. Οι Respect έχουν κάνει μόλις μια ήττα, έχουν 12 νίκες. Στις πολύ ενισχυμένες SKG Sonics ήταν η μοναδική ήττα που είχαν κάνει. Έχουν λοιπόν 6 παίκτες στη διάρκεια τους με 20 πόντους στο μισό της 10. Άσε την πρώτη πίεση και για Seattle Super Psonia και για Respect με το τρίποντο του Παριδόπουλου. Τώρα θα φτάσει και το Αξά όμως. Και έχουμε το πρώτο σπίρμα για φάουλ. Οι Seattle Super Psonia από την πλευρά τους έχουν κερδίσει 4 από τα τελευταία 5 παιχνίδια που έχουν παίξει στη Development League. Μάλιστα είχαν φτάσει πολύ κοντά και στην έκτη νίκη, στο τρίτο παιχνίδι, σε αυτό το χρονικό σημείο. Είχαν χάσει στη Σόνικ Αρίνα από τους Never Again με 52-49. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα και στο τελευταίο σουτ. Σκοράρουν 67,4 πόντους ενεργητικός αυτό το διάστημα. Δεν μιλάω όταν οι παίκτες θέλουν βόλες. Είναι μια αρχή, ένας άγραφος νόμος που έχω θέσει στον εαυτό μου. 67,4 πόντι λοιπόν ενδυγικού στα τελευταία τους 5 παιχνίδια. Οπότε η άμυνα είναι ένα στοιχείο, αν όχι το στοιχείο που διακατέχει το παιχνίδι τους. Έχει βγει ο Χατζάκη, που έκανε πολύ καλό παιχνίδι στο προηγούμενο παιχνίδι του Respect. Βγήκε και πέτσον MVP, απέσπασε έναν ακόμα τίτλο. Jason, μια πρώτη επιθέση να σας. Χαριστόπουλος, jump shoot είναι εύστοχος τελικά. Βρέχει το γραμματίκα. Ο βασικός πόγκερ που προκύπτηκαν, καθώς θέλει να γυρίσει. Μάλλον θα περάσει εκτός, έχει το μολυβιάτι στην πλάτη του. Παίκτες στη διάθεση των Respect θα είναι μέσα ο Jason Άσκος, θα κάνει το rebound από τον Φαριτόπουλο. Κάνει μια μικρή βόλτα, θα βγάλει τον όλου που πάσα στην κορυφή του. Για τρεις είναι έστοχος, μόλις διάθεση. 10 παίκτες στη διάθεση των Seattle Super Psonia. Είμαστε το 4, Κάγκας. Ένα προστάρι γραμματίκας. Γυρίσει. Βρέθηκε μπροστά στην μπάλα, αλλά δεν την πήρε ο Χαριτόπουλος. Αξάς μέχρι μέσα, έχει πατήσει την baseline, ένοντας μια βόλτα λίγο πίσω από αυτήν, τελικά την πάτησε. Ή λίγο μπροστά, όλα θέμα perspective είναι. Μαλίδης, πάλι το screen από τον Κάγκα, ένα jump shoot είναι άσχημο. Ζάχει το rebound. Jason. Jason θα πάρει κάτι στο screen. Θα πάρει εδώ την μπάλα ο Μολυβιάτης. Δύο παίκτες πάνω του, Χατζάκης για τρεις. Από την γωνία είναι άστοχος. Θετικό rebound από τον Αξά, βρέθηκε σε πολύ καλή για αυτό θέση, είναι άστοχος. Καμαρίδα στο rebound. Παλίδης. Παλίδης μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Από τον Μολυβιάτη. Τζέικο. 6-0 το σκορ. Μολυβιάτης. Χαριτόπουλος. Γωνία στα 10 δευτερόλεπτα. Μαζί στον Αξά, σουτ για 3. Για άσχημα υπάρχει rebound από τον Παλίδη και υπάρχει προαναγγελθέ time out από τους Seattle Super Psonia. Όχι άκυρο τελικά από τον Πάγκο. Βίτια αλλά ακυρώθηκε. Τελειώνει ο χρόνος του 7 δευτερόλεπτα, θα γυρίσει, είναι έστοχος! Τώρα θα έρθει η πρώτη πόντι. Ξέρω αν έπιασε την κάμερα του Ματίκα, ο οποίος έκανε μια χειρονομία και έφτανε να βγει επιτέλους. Μετά από περίπου 3,5 λεπτά, σχεδόν 3,5 λεπτά η πρώτη πόντι για τους Seattle. Σας, στην γωνία. Μόλις πήγαμε τον Χαριτόπουλο. Μέσα, πήγε
πολύ ψηλά, ο Εξάστρα την πάλι στο καλάθι. Βάζουν δάστα εντός εισαγωγικών απέναντι ρακέτα. Βράδυ. Θα πάρει το φάουλ στην προσπάθειά του να επιτεθεί στο μέτωπο. Βρέθηκε στο baseline. Αυτό πήρε το φάουλ προφανώς. Φάουλ που έχει δοθεί στον Χατζάκη. Νούμερο 22. Το Βαλίδη θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα μπει στην τρίπλα για τρεις γραμματικά στην άσπρο, λαμβάνοντας ωραία πάσα, το νούμερο 4, Μουντάκη. Μουντάκη. Ωραία κίνηση του Χατζάκη, θα γυρίσει, θα κερδίσει και το Βαλίδη. Πάρει πολύ ψηλά ο Χαριδόπουλος για να πιέσει, κάνει μπάλα, δεν θα περάσει μέσα στον Γραμματίκα. Ζήτησε καλή άμυνα από τον Χατζάκη. Υπάρχει πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για αυτά τη Σούπερ Τσόνια. Καμπούδης περάει στη θέση του νούμερου 34. Χαριδόπουλος ξαναπάρει τον Χατζάκη, στο διατρίς είναι έστοχος. 12-2 και υπάρχει τώρα το πρώτο time out που είχε προαναγγελθεί από τον πάγκο. Θα πάρθει τώρα 12. Έχουμε πολύ λίγο για το δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου που είναι μαζί μας. Στροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαζουλίδη College, 13-2 το σκορ υπέρ των respect, 11 πρώτη διαφορά στο Βαλίδη. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν αντίδραση στην πιάτα στην Περσόνια. Βαλίδης, Νταμπούδης, Μπουργάνης που έχει κάνει και αυτός ένα χωριστό χώρο για πρώτη φορά. Το Βαλίδης θα γυρίσει πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι εύστοχος! 13-4. Δίκον, θέλω να τρέξει τώρα η respect, αξά. Θα είναι στη μέσα, θα βγάλει την μπάλα, έχοντας μαζέψει εντός των λίγων τρεις παίκτες πάνω του. Σούπια τρεις από τη γωνία, εύστοχος ο Μωριγιάτης. 16-4, τι ξαφνικό. Ξαφνική έκρηξη ήταν αυτή με το time out και από τις δύο ομάδες. Μπούλης, Βαλίδης, θα πάρει πολλές μπάλες. Σταματήσεις του τώρα. Σταματήσεις να θα πάρει την μπάλα, θα πάρει τον Υπουργάνη. Που ήταν αυτός, είχε καλά έχει time out προηγουμένως. Στυλώντας χρειακή coach με τι άλλον, ωραία πάσα στον Νταμπούδη, αλλά η επίδειξη των Σούπερ Τσόνια έχει τελειώσει. 16-4 συνεπώς. Ωραία πάσα! Δεν κατάφερε να την εξασύρει ο Καζάκης με τον άποδο λιάρ του από την baseline. Βαλίδης. Βαλίδης. Θα την βγάλει. Καλό passing game. Μέχρι τη ρακέτα. Βγάλει στο διατρής. Είναι άστοχος. Rebound ο Αξάς. Περάσει το κέντρο. Δεν θα καταφέρει να σκρίσει την μπάλα όμως. Υπάρχει κλέψιμο. Λίγο το 2. Καμπούδης. Μπουργάνης. Θα πάει στην υποδιασμένη επίθεση Γραμματίκας. Δεν θα καταφέρει να εξοπλιστεί να πάρει το επιθετικό rebound. Στην πρώτη φάση. Άσπρος από τον Παλίδη. Στο jump. Κύριε Αξάς. Jason. Ωραία τρίπλα. Χαριτόπουλος στα 14 δευτερόλεπτα. Ξανά Jason. Πάρει το screen τώρα, υπάρχει αλλαγή πάνω, υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Βρέθηκε αυτός τον Μολυβιάτης, βρέθηκε κι άλλος ελεύθερος παίκτης μετά από την πάσα του Χαριτόπουλου. Υπάρχει φυσικό λοιπόν στον ίδιο, το Jason δηλαδή. Για τρεις, το είχε προηγουμένως, είναι άσχημο τώρα ο Μολυβιάτης. Γραμματικά. Βρήκε ωραία πάσα στον Παλίδη. Θα να πάρει την μπάλα, θα έχει παίρνει ο Γραμματικάς. Θα κερδίσει το φάουλ ή παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεύτερο το τριάντα. Όχι. Φάουλ. Βαγγέλης. Μιμή, πάνω στο 35, μάνα. Θα εξηγηθεί στον... Γεια σου, μα κούντος. Έχεις δύο φάουλ. Jason Kim το δεύτερο. Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές και από τους
respect τώρα, Γρίδας και Ξένος, θα αλλάξουμε Μολυβιάτη και Πατζάκη αντίστοιχα. Δεν θα κρυφθεί πόδι, θα ήθελα να βγάλει μια πολύ ωραία πάση στην κίνηση του Ξένου, δεν θα προσφέρει. Πολύ δύσκολο. Θα σταματήσει τρίπλα, ζητάει τους παίκτες, βρήκε τελικά. Ο Νταμπούντι θα ξαναπάρει ένα μακρινό δίποτο με μεγάλη καμπύλη, έχοντα μετά φαίνεται την άσοδο. Γρίδας, πάρει το rebound, Γρίδας και Χαριτόπουλος, ψηλό σχήμα τώρα για τους respect. Γρίδας, του διατρείς με μεγάλη καμπύλη με το κουμπί και σημασία είναι άσοχος. Ξαναπάρει την μπάλα, βρέθηκε ελεύθερος, δεν βρήκε το τρίποντο του πάλι, δεν το πήρε μάλλον, το βρήκε. Χαριτόπουλος είναι άσοχος από 45 περίπου μοίρες. Δεν παίρνει ο Γιώργος, τα μαθηματικά με το ζόρι του θα την τάξει. Anyways, θα βούδεις. Κάτι πάρει το κουμπί, θα γυρίσει, υπάρχει στήριγμα. Πάλι έχει πέσει τον Χαριτόπουλο. Τέταρτο τον respect. Δύο έχουν οι Seattle. 6-4 έχει κολλήσει το σκορ. Εδώ και κάποια ώρα, κάποιες πάσεις μάλλον. Το στάχνο, το Γκουγάνης. Το Γκουγάνης. Σε αυτά το ρόλο θα αποστάσει τον Χαριτόπουλο. Παλιό το κλέσιο αυτό, παλιό το κάνει. Η δόση έπρεπε πάνω του. Τα δύο δευτερόλεπτα. Κάνει ότι είναι άσχημο από τον Δαμπούδη. Τέλος. Για τρεις στην κίνηση, μια άσοχος, τα 21 δευτερόλεπτα πάρει και το βαλίτης έχει βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Λίθος. Μίδας. Χαριτόπουλος. Χαριτόπουλος, Μίδας. Στη γωνία σου για τρεις, μια άσοχος. Μετά από τρίπλα η πίεση ασφάλου και από τη γωνία, μια άνθρωπος, Ζάνης Βαλίδης. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου με την Πουργάνη. Βαλίδης του διατρής έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι έστοχος! Παρά τα τρία δευτερόλεπτα αναπομένουν, 16-9, τρέχουν ένα μικρό σερί, 5-0 η Σουπερστόνια. Jason, πρώτης τρία από τον Χαριτόπουλος, ξένα στη γωνία. Weak side μπάλα. Γρίδας, στη μέσα θα... Όχι, δεν είναι προς το καλάθι, αν έμπαινε. Φαλ που ήξερε ο τον Χαντουπουργάνη, ο οποίος είναι το που το έκανε σε κάθε χέρι του. Gentleman. Τρίτο φαλ λοιπόν για τους Σουπερστόνια. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν. Κανένα η respect. Σας. Σας. Παίρνει μια βόλτα στο baseline, θα πάρει την μπάλα ο Γρίδας που παραλίγο να πατήσει την γραμμή, δεν την βάζεται. Έχει τελειώσει η επίθεση, θα έβγαλε τον Jason και αυτό στην περίμετρο. Η μπάλα θα μείνει σε τελειώ τον respect. Συνεπώς 10 δευτερόλεπτα όλα τα ψηφιά του Super Sonya. Το παλίδι. Για να μην μπορούμε να κάνει την τελευταία της επίθεση. Ένα jump shoot με μεγάλη καμπύλη, είναι έστοχος απέναντι της καταστένος. 16 πρώτη περίοδο διαχειρός του Παλίδη, ο οποίος είναι ο πρώτος της ομάδας των Βασιλοκίτρινων. Είχα σκοπό να χρησιμοποιήσω τα δύο ονόματα, δεν ακούστηκε τόσο καλό. Όμως τελάχι, ευχαριστούμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο πιστό του Μαντρουλίδη College, το σκορ είναι στο 16-11, έχουν καταφέρει να βρούνε αντίδραση. Δεν έχουν... Στην Σούπερ Ψώνια είχαν βρεθεί. Είναι πίσω ακόμα και με 12 πόντους και 16-4 έξω ότι έχουν τρέξει ένα σερί 7-0, ρίχνοντας τη διαφορά στους 5 πόντους στο 16-11 το οποίο έχουμε τώρα. Μια μικρή διακοπή και οι προσπάθειές μου για να κρατήσω το ενδιαφέρον αρχίζουν να εξαρτούνται σιγά σιγά. Ευτυχώς είναι όλα καλά, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχει ένα μικρό πρόβλημα στη γραμματεία, έχει διευθυντηθεί. Όλα καλά, φυσικά με ένα νούμερο παίκτη. Πρώτη κατοχή λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο, έτσι respect. Γυρίσει ο Γρίδας. Απεργήσει το φάουλ. Απεργήσει. 41. Ο παίκτης χρειαστεί στο γραμματικά. Από το
έστω εγώ στη δεύτερη. Ποιος? Στο τέσσερα. Ναι, πέντε. Σταματήκα. Σταματήκα στο μέσα, είναι άνθρωπος πολύ ψηλά, βρήκα στο πέρατο rebound. Ξένος έπαιξε καλή άμυνα, άφερε να τον κάνει να αυτοκίνηση. Ξένος. Στο διατρίσιο και βρεθεί ελεύθερος, είναι εύστοχος. Ήταν μεγάλη έμφαση στη ρακέτα στην άμυνα. Για την Σουπερσόνια. Κάγκας. Εδώ το Ζαμπούδι θα γυρίσει. Το βοκάρι του Βεβλό εντός εισαγωγικών. Λέει ο Αξάς στους παίκτες του. Αναφέρομαι σε κάποιο που είναι πάση προφανώς. Γιαννίδης, Κάγκας. Κάγκας θα γυρίσει τελικά στο σουτάρι. Είναι άστοχος απέναντι στο Γιαννίδη. Υπάρχει επιθετικό rebound πάρα πολύ ψηλά. Είναι ψηλό κρεμαστό σου. Είναι άστοχος Γιαννίδης. Λίδας. Αξάς. Θα πάει εκεί μέσα. Θα χάσει τελικά την μπάλα. Τώρα έχουμε δει. Κάνει πολλές φορές αυτή την κίνηση γίνοντας την baseline είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά. Κάγκα. Ζάμ στο πιγραμματίκα είναι άστοχος από τα 5,5 περίπου μέτρα 6. Αξάς, να τρέξει. Παίγει το πόστο πόσο ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ωραία, πάσα στον Γρίβα. Πώς είχε βγει δύο βολές. Δύο ακόμα βολές. Φάουλ που έχει βγει στον Ταμπούδι αυτή τη φορά. Δύο φάουλ από τους Seattle Supersonia. Δύο ζευγάρια ελεύθερων βολών. Λίγο στις βολές νούμερο 2 λοιπόν. Μέρος δεύτερο, άσχημα στην πρώτη. Κάντας το rebound. Κάγκας, στα πόλια και στον Γιώργο Νίκο, το ξένα πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Τώρα πριν το έβαλε, το έγραψε η γραμματεία. Ναι. Μισό. Το καλά δεν το μέτρησε. Εντάξει, το διόρθω. Στην προηγούμενη φάση το καλάθι δεν μέτρησε και είχε δοθεί επιθετικό φάουλ στον Κάγκα. Είχε μία βολή. Δεν είχε καλάθι φάουλ για τον Τόνο. Σταματήκα. Ταμπούδι. Έρθει. Το πλούσιο κοιμάζει να περάσει από τους κάτι σούπερ ψώνια. Έχει σταματήσει ρίχνα. Ωραία πάσα βρήκε ο Ταμπούδις μέσα στη ρακέτα. Σταματήκας. Διατρίσουμε πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος! Απέναντι στο απλωμένο χέρι του προσωπικού του αντιπάλου του Γρίδα. Πολύ δύσκολο καλάθι. 21-14 για να δούμε αν είναι αρκετό για να δώσει και ψυχολογικό boost στην ομάδα του. Ωραία πάσα του Χαριτόπουλου. Αξάς. Μέσα ωραία πάσα, μία ακόμα στον Χαριτόπουλο. Στον Χαριτόπουλο, του Ερτώνα. Πάρε ο Κάγκας από το γραμματέα στο 2-3. Από εκεί που ευθόσει προηγουμένως παίζει του είναι άστοχος. Μπαλά μπήκε και βγήκε. Αξάς και έτσι που σηκώνει ο δίπολο θα κλέψει την μπάλα. Ο Ιωαννίδης είπε για το κλέψιμο αυσάς την πρώτη πάση δεν κατάφερε. Καμπούντι. 6-47 από το τέλος.
23 με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη και πάλι ο γραμματικός πάλι απέναντι στον Ρίβα. Να στο βοτέρμπολ. Αναγγελθείς αλλαγή. Θέλω να στο περάσεις στην θέση του Πάγκου. Τον Τζίμι θα περάσει στη θέση του. Και ο Μουράτης θα περάσει εκτός για να περάσει στη θέση του Αγριτόπουλος από το Θεάτρο της Μετσόνιας. Σας έρθω σκρίνα από τον Αγριτόπουλο, τον αφήνω αρκετά ελεύθερο να μαθάει η Μετσόνια στο πιατρής. Έστοχος, έδωσε σκρίν, πήρε την μπάλα και πήρε και σκρίν. Ο Αγριτόπουλος ιδιαίτερα ενδιαφέρον play παίξει αυτή και του Αξά. Είναι επίσης τον respect. Γραμματίκας, δεν θα ανέβει αρκετά για να πάρει την μπάλα. Κάγκας, ωραία πάσα. Καλό passing game. Ενώ τίποτο είναι άστοχο από τον Αρκτόπουλο. Αρκτόπουλο στο rebound και θέλει να τρέξει. Πρώτη πάσα στον Τζίμι. Στην γωνία για τρεις μπάρια είναι άστοχο. Μικρή αναπτύσσεση, κάνει στο rebound. Αρκτόπουλος. Αρκτόπουλος. Χάσετε λίγα την μπάλα του Ταμπούλου και να εκτυπηθεί κατά μέτωπο 2-1-2-1 τώρα. Το look pass του Χαριτόπουλου πήγε να του επιστρέψει. Ο Μπάιρον σε δεύτερο θα μας το κάνει. Έχουν επιστρέψει όμως συμπαίκτες και αντίπαλοι. Σε 2-3. Λίγος είναι άστοχος. Σποντήτερο από τον αντίπαλο απέναντι του. Παίζει με ένα σύστημα το οποίο δύο forward όπως φαίνεται. Χαριτόπουλο και Ρίδα. Ταμπούλου. Μέσα ωραία πάσα στο γραμματικό, ο οποίος θα γυρίσει καλά του και φάουλ αυτή τη φορά είναι αλήθες το... τα λεγόμενα, αλήθεια. Όλοι όπως προηγουμένως. Πρώτο φάουλ του respect στο δευτερόλεπτο από την έναρξη του δεύτερου μισού της δεύτερης περίοδου. Ο Ζωνίδης και Ταμπούτης περνάνε στον πάγκο, το Παλίδης του Μουράδης στη θέση του. 26-16 διάλειμμα. Άθρωπο συμβόλιο γραμματικά. 26-16 παραμένει. Δεν φοράς την αντιλοφή και έχουν 10. Σταμάτησε την τρίπλα, δεν πήρε τρίποντο. Δίνει το screen ο Χαριτόπουλος. Του δίνει. Αξάς. Ο Χαριτόπουλος απέναντί του. Πάει μέχρι μέσα. Το χορευτικό στον αέρα είναι άστοχος. Έχουμε να χτυπήσει ο Χαριτόπουλος. Το λαιμό, αν δεν κάνω λάθος. Όλα καλά, έκανε η χειρονομία. Περάμαστε γι' αυτό, δεν χρειαστεί η αλλαγή. Ο γραμματίκας θα συγκρατήσει από τον Παλίδη. Θα γυρίσει απέναντι σε δύο γραμματίκα στην άλλη. Ο ίδιος επιθετικό rebound ο Παλίδης. Ο Παλίδης στα 7 δευτερόλεπτα Κάγκας. Jump shoot είναι άστοχο. Υπάρχει πάρα πολύ ψηλά ο Μουράτης. Δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound. Κατάφερε τον Παλίδη, ο οποίος θα φουτάρει και θα αυτοχίσει. Κερδίστηκε το φάουλ για δύο βολές. Ο Μουράνης θα περάσει τη θέση του Κάγκα μετά από προτροπή του δεύτερου. Μετά τις βολές με την πρώτη ευκαιρία. Ο Παλίδης είναι έρθοντα στην πρώτη βολή. Τώρα κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Χαριτόπουλος στο rebound. Δίνει, θα πάρει την μπάλα σε μικρή από τον Χαριτόπουλο. Ρίγας, θα ποστάρει ανάμεσα σε δύο παίκτες, θα γυρίσει μπάλα. Έχει καλώσει. Κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε για τα σημαντικά για να δούμε ποιος θα την κατεβάσει. Κατέβασε ο Ρίγας. Θέλουμε λίγο να κάνω πρόλογο, ρε παιδιά. Θα χτίσω λίγο suspense. Δεν πειράζει. Το ρίξαμε και στο τένις μου φαίνεται. Στο δικό του Μαντολίδη College.
Τελικά η Σιάννη Σούπερ Ψώνια 4 και 16 στο τέλος Μητρώνου Ζητόπουλος. Ζητόπουλος θα πάρει την μπάλα. Εκολοδοσιακά ελεύθερος. Είναι εύστοχος ο Μουράδης. Βάζουν επικίνδυνα πλέον η Σιάννη Σούπερ Ψώνια. Πράγματι για τρεις το σουτ. Ο Ζάγιος πήρε από τον Ζήνη. Πάει στη μέση, θα γυρίσει. Ωραία πάσα έβγαλε στα 6 δευτερόλεπτα του Τζέισον. Στην κορυφή μας είναι ζημένο τρίποντο, είναι άσχος ο Βίδας. Δεν υπάρχει άμεσο rebound, αμυντικό ή εκπληκτικό, ούτε μέσω for that matter. Πάσα το παλίδι. Τα άντια και το τρόλο το πήρε από το 2. Υπάρχει πόδι. Τον ίδιο. Jason. Jason, έχουμε περάσει τα 3 τελευταία λεπτά. Υπάρχει λάθος πάσα. Τρέχει τα κύτατα. Το νούμερο 2 πάει με τη μέσα. Δεν θα καταφέρει να φύγει μπάλα στο καλάθι. Να Jason, δίνει στην πιατρής. Είναι εύκοχος, 29-22. Για 3 ώρες βγαίνει ελεύθερος με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος. Θα κάνει το rebound. Τζέικον. Πάρει το screen από τον Λίδα. Δίμηση για 3. Είναι άστοχος τώρα. Δεν καταφέρει να πάρει το back to back. Σηκώθηκε από τον πάγκο. Καλό είναι πάνω στο κάτι τόπλο από τον Ρεσπέκ. Ζητόπουλο. Ωραία, σκέφτε πάσα. Αλλιάκα με στη ραγιότα, στον Υπουργάνη, πάει με τη μέσα, λέει απ. Το νούμερο 2. Τελευταία ώρα. Για 3. Άστοχο στο Τζέσο. Τζόρας. Τζόρας, το Βαλίδη. Στον Υπουργάνη. Να πάρει την μπάλα, να γυρίσει, ένα fade away. Είναι άστοχος. Υπάρχει και σκόρη πάνω από τον Αθητόπουλο. Άρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ξανά μάχη του Τζίτου Κορυμπάνου. Δεν θα καταφέρει την σκορά. Γρήγορα στο rebound. Ζήμη. Βίδας ένα jump που είναι άστοχος. Πατυπουργάνης τώρα στη γωνία. Πατυπουργάνης θα κάνει την πάση του Τιβρή. Θα γυρίσει ο Καλιάκας να τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα της επίσης. Για 3 είναι έκτομος ο Κασόρας. Ζήκτον. Ωραία πάσα στην κίνηση. Θα μετατραπεί σε ασίστ από το Χατζάκι. Αλιάκας. Παλίδι. Ένα jump shoot, είναι άστοχος. Έχουν έχει ο Χατζάκης διορθώνω, είχε εξυπηρετεί στο ανοιχτό γήπεδο. Τελευταία 9 δευτερόλεπτα.
31, 27, για να δούμε. 7. Τζέισον, πάρει το φάουλ από το κεφαλίδι. Διβιζούκια 3. Μέσα! Buzzer beater στο πρώτο ημίχρονο. 34-27. Το σύν 7. Μετά τη συμπλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών, οι respect επιστρέφουν σε πολύ λίγο για την έναρξη του δευτέρου λεπτών. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, γίνεται μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό του Μαντουλίδη College. Οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του time out είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Δεν έκαναν πολύ προθέρμανση, αλλά εξουσίες ένα πηγαδάκι. Ένα και ένα δηλαδή, και έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στο τεχνικό κομμάτι. Ο Χαριτόπουλος κρατούσε ένα πινακάκι εντελώντας spray και coach, και έχω διπλωγάνει τις εντολές στους παίκτες τους στον πάγκο. Δεν ξέρω τι έλεγαν, δεν μιλούσαν αρκετά δυνατά ούτε η μία ομάδα ούτε η άλλη. Δεν εκτελώ spray κατά σκόπο ακόμα. Ό,τι κατοχή λοιπόν έχει respect, δεν απέδωσε καρπούς. Προτιμητική και για σιάτρους στην Περσόνια. Για τρεις γραμματίκας είναι άστοχος. Βαγγεί ο Καπιόρης και το τεχνικό rebound δεν το κατάφερε. Χαριτόπουλος τώρα. Αυτή πάση στο Χατζάκι, πάει μέχρι μέσα, αυτός είναι άστοχος. Θετικό rebound με τη μία από το Χαριτόπουλο. Σαμπούδη. Δεν υπήρχε πένα, μόνο στο μυαλό μου. Κάτσε τώρα. Κάγκα θα πάρει, πάει μέχρι μέσα, θα μετρήσει καλά φαίνεται μετά την ωραία πάσα του γραμματικά. Ο Κάγκας 39-29 διαφορά στρογγυλοποιείται και έως 10 πόντους. Τρίχον. Τρίχον Ζάμπς του είναι εύστοχος τελικά. Μπούντις. Δεν είναι 29, ανεβαίνει αυτό για να πιέσει. Δίπλα θα επιστρέψει μια άμυνα πάνω στον Ζαμπούλη, ήταν και φέρνει το πλευρό. Το βαλίδι θα πάρει. Θα σταματήσει τη τρίπλα, με την καλή άμυνα ο Χατζάκης. Για τρεις, θα είχε βρει ελεύθερος και αυτοί αριστερά στόχος. Στο rebound. Ωπα, η μπάλα χτύπησε στο σίδερο. Ο Λυγιάτης για να βγάλει να εκτώσει το Χαριτόπουλο πάρα πολύ. Ψηλά είναι άστοχος στο βαλίδι. Πάνω στο τάσιο ξανά αυτόν. Νταμπούδης, ήταν αυτός μετά που προσπίσει το Βασιφάρι. Η γωνία είναι εύστοχος, 41-31. Θανάσου 10 διαφορά. Και μέχρι μέσα ταχύτατα ο Τζέισον. Υπάρχει φάουλ που έχει στρεφεί στον Κατσιόρα. Δεύτερο το 2. Δεύτερο δικό του. 2-2. Όπως σίγουρα μόλις δεν άκουσα από τη γραμματεία. Anyways, Καζάκης. Ξέρεις και τον έξω. Το δεύτερο δικό του. Δεν μόλις το άκουσα. Χαριτόπουλος. Θα δώσει ένα screen στον Καζάκη, Τζέισον. Θα δώσει 1,3 ο Χαριτόπουλος. Ένα Χατζάκι για 3. Εξέτασε την επιλογή του στη γωνία, ήταν ο Αξάς, αλλά προτίμησε να πάρει το τρίποντο μόνο του και δικαιώθηκε ο Χατζάκι. 44-31. Σαμπούντι. Τον Αξάβα να δει, θα πάρει το πριν από τον Κάγκα. Ωραία πάσα. Καλό passing game, είναι άστοχο. Ένα ράδιο στο Κάγκα. Δεν θα πάει τα σύντομα για μία ακόμα φορά. Προηγουμένως έκανε το ίδιο, αλλά διεκόπη από φάουλ. Στου για 3 έχει βρεθεί ελεύθερο ο Χαριτόπουλο. Μπάλα θα περάσει πάνω από το ταμπλό. Θα βάζει λίγο τον εαυτό του χαμόγελο πάντως. Καμπούντες. Θα λύνει πάνω και flexion.
από τον Χαριτόπουλο. Δεν θα καταφέρει να κλέψει, αλλά θα καταφέρει να κλέψει τον Χάσα. Πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Θα κερδίσει το βάλιο 2 βολές από την 20 ώρα. 2 για 2. Νούμερο 2 για 2 βολές. 2 για 2 θα μπορούσε να είναι πολύ ωραίος τίτλος ρομαντικής κομεντή. Εκτιμώ. Θα εκτελεστούν βολές από τον Αξά μετά το time out που έχουμε καλέσει εσύ Άννη Σοπουτσόνια. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλεισό του Μαντουβλίδη Κόλλιντς. Το σκόρ είναι στο 44-31. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο μας εκτελεί βολές. Α, έχουν κοίτα κάτι και εσύ Άννη Σοπουτσόνια, τώρα το είδα. Σοβαρά τα πράγματα. Οργάνωση λοιπόν και στις δύο ομάδες, 2 στις 2 αξάς, θέλει διαφορά στις 15. Λαγκάς, Αριστόπουλος, είχε από τον πάγκο, πήγαν αφνίχο, δεν ξέρω. Και έχει αρκετά λεπτά, εδώ τους παρκετές μπάλες. Τελευταίες προσπάθειες, τους διαχρήσεις είναι άστοχος, πήρε μία ακόμα. Και εδώ σε πέντε τον Αριστόπουλο, είναι άστοχος. Αριστόπουλος, είναι έστοχος. 49-31. Είχαν και σε αυτή τη πανηγυρισμό ο Χαριτόπουλος. Παλίδης θα γυρίσει. Μουράτης. Πέντε δευτερόλεπτα. Χαριτόπουλος και Χαριτόπουλος. Για να του κάνει το φάουλο Χαριτόπουλος που είναι μέσα. Χαριτόπουλος είναι άνθρωπος. Τέλος το rebound. 3-1-2-2. Θα γυρίσει. Δεν κίνησε ο Χαριτόπουλος, είναι άστοχος. Σταματήκαμε. Μαλίνης πάει μέχρι μέσα. Θα σταθεί στον αέρα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι στον Τρίτον. Προθυμένη πάσα. Θα κρατήσει ο ξένος, πήγε να βγάλει κάτι πάρα πολύ περίτεχνο στο Χαριτόπουλο, ο οποίος πήγε να το ακολουθήσει. Θα να βγάλουν πάρα πολύ όμορφη πάση, respect. Βλέπεις τελικά ο Χαζάκης, αλλά περαστικός. Διαφωνεί με την απόφαση των διευθυντών, οι οποίοι έχουν δώσει την κατοχή στους σειράδες στην Βρετσόνια. Βλέπεις, βάλει το screen. Το Ζαμπίκας, εσύ πάσα. Παλίδης, εγώ με την κατοχή πέναντί του. Απορρόφησε τη δύναμη που ασκήθηκε πάνω του, 5 δευτερόλεπτα. Ζόπλος πάει με τη μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια παίρνει σε δύο παίκτες. Ζόπλος στο rebound. Δεν θα καταφέρει να κρατήσει ο Τζέισον. Βαλίνη στα κλέψε. Σταματάει τρίπλα, θα περάσει μπάλα στο κέντρο. Τον Χατζάκη απέναντι του, θα γυρίσει και θα κερδίσει. Σύρο το νούμερο από τον πάγκο, 49-33. Τζέισον. Για τρεις, όπως έπισε ο Ρέφ, είναι άσχημα στο τέλος. Βαλίνη στο rebound. Κλέψει τελικά, είναι σαν νίντζα ο Τζέισον από πίσω. Sneaky style. Στους για τρεις. Καζάκης στην κίνηση, έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Γραμματήκα στο rebound. Δίνεται ωραία πάσα. Καλά, τι και φάουλ από τον Χατόπουλο. Αλλαγή. Αλλαγή. Έχει πράγμα δίνει ο Τζίμι. Αλλαγή από τον πάγκο. Είναι μέσα, αλλά ίσως θα μην προβάνει το Παλίδη. Θα έχουν 6 παίκτες τώρα τον σε άλλη συμπερτυφόνια στο παρκέ. Γραμματίκας, περαστικός. Στην δεύτερη βολή. Η μπάλα δεν θα πάει μέσα στη ρακέτα, σε παίκτη, σε παίκτη, σε χέρι σε παίκτη. Σε παίκτη, σε παίκτη, γιατί όχι. Εγκεφαλικό που θα λέτε. Τρίτο φάουλ του 23. Από τον σεσπέκ, του Αξάδη δηλαδή. Η Μασία, ο οποίος θα πάρει τον τρίτο φάουλ. Τρίτον. Βάζει τον Τζένο.
Σας έχει βρεθεί ελεύθερο σουτ για 3. Είναι άστοχο το ίδιο σε σκορ rebound για τα 53 κατά την προγάνηση. Κόπουλος σουτ για 3 είναι έστοχο αυτή τη φορά. Δικαιώθηκε να μάθει τις εκδές προσπάθειες. Το μπήκε. 49-39. Ρίξον. Χαριτόπουλος. Ιδιαίτερα το κύριο και στο μπολ παιχνίδι του, δίνει πολλά screen. Του δώσει ένα ακόμα στο Jason. Ασκελαγή πάνω του τώρα, mismatch το αντιχτεύει. Ο Jason θα γυρίσει, είναι άσχημος ο Χαριτόπουλος με την ρακέτα. Έχει και δεύτερος παίκτης πάνω του. Λέκας. Να δεις. Για τρεις ο Παλίδης. Είναι άστοχος. Αυτό δεν ήταν ακριβώς πάνω του, αλλά δεν το πλήρωσε. Δώσε το Παλίδης που πόησε. Jason Σκαρτσπάς στον Αξάβιος πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος. Και θετικό λοιπόν και με τη μία. Όλια δύο βολές κέρδισε ο Χαριτόπουλος. Από τον Αξιτόπουλο λαμβάνοντας το θετικό rebound και εκτελώντας ταχύτατα. Εν ρηπεί οφθαλμό πραγματικά. Χαριτόπουλος στο πρώτο ζευγάρι ελεύθερων πολλών απόψε, δικό του. Έτσι όπως την πρώτη. Δεν παίζει πολύ physical παιχνίδι απόψε. Χαριτόπουλος ήθελε να βγάλει περισσότερες πάσες από άλλες φορές. Δεν βγάλει. Βγάνει, λίγο να πέσει κάτω ο Χαριτόπουλος, θα χάσει την μπάλα. Βγαίνει με το τέσσερα για το Ιωαννίδη. Τρίτον. Τρίτον, τρίπλα. Σε την μπάλα δεν θα την πάρει ο Χαριτόπουλος. Ένα jump shoot για δύο πόντους, είναι άστοχο. Έχω τον βρεθεί ελεύθερος ο Ιωαννίδης. Βάιρον δύο χρόνο. Ιωαννίδης θα πάρει τώρα την μπάλα. Χαριτόπουλος. Χαριτόπουλος για τρεις. Είναι άστοχος να κάνει προσωπικά και την προγάνει στο φυσικό rebound ανάμεσα σε δύο παίκτες. Μεγάλης jump shoot, μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Rebound ο Χαριτόπουλος και θέλει να τρέξει. Για τρεις, στα 20 δευτερόλεπτα στην κίνηση είναι άστοχος. Αλλαγή στην πρώτη ευκαιρία. Προναγγέλιο Τζίμι, ο οποίος θα περάσει ο ίδιος στη θέση του Αξά. Δεν κάνει πιθανάσεις θα περάσει. Ο δεύτερος προαναπτύσσεται ως guard. Respect. Και του κάνει ωραία πάσα μέσα στην ρεζέτα. Ιωαννίδης είναι άστοχος. Από το καλάθι. 1-30 για το τέλος. Jason. Jason ξένος του για 3. Είναι άστοχος, airball. Byron. Jason. Βρήκε Στεφάνη. Άστρα 9 δευτερόλεπτα. Το χιλιόμετρο με τις επιθέσεις θα δείξει 9 δευτερόλεπτα. Τώρα στην ημερούντη δεύτερη τη γραμματεία. Έχει θεωρηθεί ότι έχει βρεθεί Στεφάνη, ότι έχει βρει Στεφάνη το πρόβλημα του. Σε βόση κατοχή είναι για το εξπέξι, τέλο. Jason πάει μέχρι μέσα. Μια φως. 2-39, το βγάλει. Κλέψει την μπάλα ο Χαριτόπουλος. Πάει μέχρι μέσα. Και καλά αυτή, 52-39. Πάσα τον Καλιάκα στον Χαριτόπουλο. Να Καλιάκα. Ότι πρέπει να το Χατζηπουργάνη. Κρατήσει, ο Χατζηπουργάνη θα γυρίσει, είναι έκτοχος. 52-41. Λίσον. Τον Τζίμι. Ξένος. Το Βάιρον θα κάνει μια ριβέρση και πήγε να βγάλει την πάσα εκεί που νόμιζε ότι ήταν ο Χαριτόπουλος, λίγο στα τυφλά. Την όψη προς τα μέσα αυτός, λάθος. Το έχει ρωτήσει τον Βάιρον, νούμερο 4. 21 δευτερόλεπτα για την συγκλήρωση 30 αγωνιστών εδώ όλα τις κάτι του Σούπερ Σόνια. Και μέχρι να το πω έχουν περάσει όλα, ξέρω εγώ. Αντιχουργάνης.
Αντιτόπουλος, τα 10. Δύο παίκτες πάνω του. Ένα θα πάει σε ένα δύο μέχρι το τρίποντο. Πάει να σπίσει για τρει. Με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Του πάνε δύο δευτερόλεπτα. Δεν πετάει την μπάλα. Και τελευταία ενιαία περίοδο στο συν 11 η respect μείνετε μαζί μας. Στροφή λοιπόν στο Χριστό του Μαντολίνου College για την επανέναρξη του παιχνιδιού για την τέταρτη περίοδο. Κάγκα. Η κορυφή πάει να είναι μέσα, είναι άστοχος. Κατόπλο στο rebound, σε τη βάση του Τζέσου Πρασμένη. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος και αυτός. Θα σβρώξει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να ξεκρατήσει ο Τζίμι. Βράσει εκτός με αυτήν. Ζόπουλος δεν καταφέρει να συγκρατήσει μπάλα, να πάρει μάλλον την μπάλα ο Ιωαννίδης. Και για να φράγει κάτι πάρα πολύ φαντεζή Ζέιζον και Χαριτόπουλο. Στο πια 3 από τον Κλέρα είναι άσχημος, Χαριτόπουλος στο θετικό rebound. Αν βγει αυτή η φάση, ενώ ξένας δεν είναι το εκεί, μέσα στην ρακέτα για δύο πόντους κατά και ο με τον πάγκο. Αν βγει η φάση άλλη γουπ με τον Μεριτόπουλο, γιατί το έχουν προσπιδίσει πολλές φορές παίκτες στον respect. Μπορεί να είναι ικανή ακόμα και για top 1. Γιατί κάνει καρπόσιο ο Μεριτόπουλος. Και σε αυτό στοχεύουν αυτές οι φάσεις που έχουν βγει. Κάνει κάτι ένα στοχός σε τρίποντο. Καθή φάσα, ανάμεσα με τρεις παίκτες. Βγει εκκόπη, Μεριτόπουλος να καταφέρει. Βλέπει την μπάλα ο Jason προς τη μην. Έχω γίνει νίντζα για να μην έρθει την μπάλα πάνω στην κάμερα. Αχριτόπουλος. Αχριτόπουλος πάει μέσα. Ανάποδο λέει απειλή άστοχος. Ο ίδιος έχει το rebound. Βάλει άστοχος. Αχριτόπουλος. Θα ήθελα να κάνει το foul. Δεν θα κατάφερε ο Αλιάγκας. Πάει μέχρι μέσα. Close to close. 96-41. 96-41 λοιπόν. Συν 15 η respect. Καλιάκα. Καλά, καλιάκα. Μια προσπίση για Αρκετόπουλος. Έχει Αρκετόπουλος κάτω, θα πρέπει να είναι όλα καλά. Και δεχτεί στο πρώτο ημίχρονο και ένα χτύπημα στο λαιμό. Αναγκαστική αλλαγή τελικά. Θα σκόρα μετά από πολλή ώρα στο παρκέ. Θα αλλάξει τον Αρκετόπουλο. Θα δυσκολεύεται λίγο να σταματήσει. Ας ελπίσουμε όλα να είναι καλά. Τράγαλα να κάνω λάθος. Ιδιαίτερο σημείο για να τραυματιστεί κανείς. 3-4 λεπτά. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά. 3 δευτερόλεπτα στην πια 3. Ξέρω πάρα πολύ δύσκολο σου. Είναι άστοχος. Βάιρον. Δίμη. Βάιρον. Έχει δεχτεί ελεύθερο στην πια 3. Είναι άστοχος. Κάνει αυτό το rebound. Τώρα. Τώρα. Κάγκας θα γυρίσει, ωραία προσπάθεια, καλή παρέα να πάσει από τον Ιωαννίδη. Σκόραρε δύο πόντους. Δίμη. Τέλος. Για τρεις. Είναι έστοχος να μάρει ένας εξωτός, πριν από το Χαριτόπουλο. Για 3 ελευθερώθηκε. Είναι εύστοχος! 59-47. Στο σύν 12 πλέον η respect. Στο 15 από το τέλος δεν έχει γίνει ακόμα φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Δίμη. Πάτε σκρίνω τον Χαριτόπουλο. Τένος. Ένα ακόμα σκρίνω από τον ίδιο θα βγει το pick and roll. Αλλά... Τροχιόρας ώρας κάνα από μηχανής θεός έδωσε την μπάλα εκτός. Χαριτόπουλος στην επαναφορά. 9 δευτερόλεπτα. Δεν επίθεση
ιδέα της ωραία. Πάσα μέσα στη τρελιά, θα συγκρατήσει ο ξένος, όχι μόνο θα συγκρατήσει, θα τραφήσει και στο καλάθι. 61-46 διαφορά, 6 νέους στους 15. Πολλά σκαμπάνες βάζουν αυτά στις 10 και 15 πόντους σε αυτή την κλίμακα, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πραγματικά θα γυρίσει, λαμβάνοντα ωραία backdoor πάσα από την περίμετρο, από την πελέκα. Είναι άσχημο. Δήμη, θα πάρει την μπάλα υπό ασφυκτική πίεση και από Κάγκα και από Ιωαννίδη και να βγάλει μια πάσα, θα βγει αλλά θα κοπεί ο ξένος από την Καλιάκα. Σέλασε. Πολύ πληθωρικό παιχνίδι, ωραία πάσα στο γραμματικά. Θα γυρίσουμε μια προσπίση, είναι εύστοχος. Κάνουν πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα οι δύο ομάδες. Κάποιος θέλει να με κάνει δεύτερο Eminem. Ευχαριστώ τις δύο ομάδες που με σκέφτονται. Έχω και το ρόλο του ράπερ, γιατί όχι. Στο διάστημα είναι άσταμος ο πολυθιάτης. Έχω το AI παίρνει εργασίες ανθρώπων. Γεια σας. Κάνει το ρόλο άσταμος, υπάρχει και σκόρι μπάουν. Αυτό είναι γραμματικά της ανάκας και όλα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άσχος. Πολυθιάτης, περάσει το κέντρο. Κόψει ταχύτητα, ξένας αφήσει την μπάλα και θα πάρει. Στο διατρίσιο, όταν βρεθεί ελεύθερος, είναι άσχος, Κάγκας. Όχι το rebound, τελικά ο Καλιάκας. Τώρας θα πάρει από τον Καλιάκα. Θα συμβάσει τον Ιωαννίδη. Έχει τον Τζίμι απέναντί του, για να δούμε αν θα μπαστάρει. Θα μπει στην τρίπλα. Γίνησε ο Κάγκας, θα πάρει την μπάλα. Πάω χαμηλά. Αυτό έχει χειρωθεί στον Μολυβιάτη. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι respect, αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο τους στο παιχνίδι. 61-48, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο Θεματουλίδη College. Στο συν 13 είναι respect. Το time out που είχαν καλέσει οι ίδιοι. Η κατοχή για 14 δευτερόλεπτα για τους Σιάρνους Σουπερψόνια. Και όλες τις αναφοράς, πάρει ο Τοβαλίδης. Έρχεται πολύ καλά μέσα στο φάσμα για τη φλέξη του Χαρτζάκη. Και όλες, ο Τοβαλίδης στο post-screen θα εκτελέσει. Είναι άστοχο, θα έχει πέσει κάτω. Χαρτζάκη στο rebound. Αριστόπουλος. Κάνε μια προσπίση, θα πάει τελικά μέσα στη ρακέτα. Θα γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια απέναντι σε άλλους δύο παίκτες. Είναι άστοχος. Να πέσουν λίγο οι παλμοί, φώναξε κάποιος από τους respect. Μασάς. Το δείτε ότι περάσει στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση τιμή. Κιόρας. Κιόρας ο σπέκτη. Κάτω Ιωαννίδη. Όλα καλά, ας ελπίσουμε. Με χαρά, σκόρτσε. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Ένα μισή που κάνει κόστη ο γραμματίκας. Λυβιάτης, δύο παίκτες έκλεισαν τον Βρύβα, ο οποίος δεν κατάφερε να πάει την μπάλα. Κιόρας για τρεις, μαρκαρισμένο από τον Αξά, είναι έστοχος ο γραμματικάς. 61-51. Στο μείον 10 πλέον η Σεβερσόνια, 4 και 12 πριν το τέλος. Χαρτόπουλος. Εντάξει, πάει μέχρι μέσα, ταχύτατα, είναι άστοχος. Σε πάρα πολύ ψηλά Χαζάκης. Τώρα 4 λεπτά για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Θα βρώξει την μπάλα στο Κασιόρα τελικά ο γραμματικός. Βαλίδης. Βαλίδης. Σταματήσει να κάνει πίβο του για 3. Πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Ενδεχομένως να λιώσει και το σούτ του Μουράτη. Τώρα πάνω από τον Αμερίκα και στήριγμα. Φάουλ που έχει συμβεί στον Γίδα. Μόλις το πρώτο φάουλ. Δεύτερο διορθώνω. Τον respect στο παιχνίδι. Αυτός κλέψει 0 η Σουπερσόνια. Καζάκι. Ωραία πάσα. Τι βγάλανε πάλι οι respect. Υπέροχο teamwork. Κατσιόρας. Βαλίδης. Μέσα jump shoot, είναι άστοχος.
rebound, πολύ μακριά, ο Χαρτόπουλος, ο οποίος παίζει τρίπλες στον Μπουράτη, σε για 3. Σκασμένο είναι εύστοχο, 66-51. Κάτα χειροκροτούμενος από τον πάγκο και από τους συμπαίκτες του στο παρκέ. 3 λεπτά από το τέλος, μαχαιριά στην καρδιά αυτό το τρίποντο. Για 3 θέλει απαντήσει ο Μουράτης. Είναι άστοχος. Αλλαγή, ξένος θα περάσει και τον Βιγιάτη. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Βρίδας, βρίσκεται ελεύθερος. Μέχρι μέσα τελικά, ήθελε να κάνει κάτι. Έχω την ίδια πορεία με τον Χαριτόπουλο για κάρφωμα πήγαινε ο Βρίδας. Αν κάρφωνε... Όπως λέει μια φράση χαιρέτα μου τον Πλάτωνα, χαιρέτα μου το top 10. Παραφράζοντας, είναι άστοχο την πρώτη μπάλα μπήκε και βγήκε από το Βρίδα. Αλλά είναι μια στις δύο, 67-91. Βγάλει στη θέση του Παλίδη για τα τελευταία 2.41 όπως φαίνεται, δεν νομίζω να έχει αλλάξει. Έχει τόσο πρόβλημα. Στο Σιώρας. Σιώρας θα την βγάλει. Βγάλει την μπάλα, θα την πάρει σε δεύτερο χρόνο. Θα πάρει την μπάλα ο Ιωαννίδης. Αλλαγή. Αλλαγές. Αλλαγές τελικά. Ο Γιάννης και ο Μπάιρο θα αλλάξουν. Χαριτόπουλο και Χατζάκη χαμηλώνει τώρα το σχήμα των respect. Αλλά όταν βγαίνει ο Χαριτόπουλος είναι δυνατόν να μην χαμηλώσει το σχήμα. Τεσσέρα. Διασκευή πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος. Απέναντι στο αγωνόμενο και του Αξά. Τον Καμαδίκα στο 67-54. Τέλος. Ανάμεσα σε δύο πολύ δύσκολη προσπάθεια ο ίδιος και θετικό rebound. Σάσε. Ωραία πάσα στον Ξένο, ένα jump shoot, είναι άστοχος. Παραφύγει εκεί που ήταν αυτός, αλλά ήταν πιο προς το Χατζιμπουργάνη, μπορείς να βγάλει την πάσα. Τον Ιωαννίδη. Νοματίκα σου για 3, το νιώθει, το πήρε, το ευστόχησε εντός εισαγωγικών. Στους 10 πόντους. Ξένος, ο Λιβιάτης θα γυρίσει, είναι άστοχος. Λοιπόν, ο Ιωαννίδη, ο Κασκέρος, διαφώνος, θέλει να βρέξει. Ανοίγεις, τον άγκα της ώρας. Ο Τιμπουργάνης έκανε μια προσπίση. Μέχρι μέσα βάζει μια πάρα πολύ συγκεκριμαστή πάσα. Δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει ο Τιμπουργάνης. Ένα και τόσο στήλιο το τέλος. Μόλις 3 φάουλς στην περίοδο. 2 για respect και 1 για super χρονιαδίστρια. Στη ζώνη τώρα η άμυνα των δεύτερων που θα αναφερθούν. Δίδα θα δώσει το screen και την μπάλα στον Byron. Τέλος. Byron. Υπάρχει φάουλ τελικά. Στον Γιάννη. Ένα και 8 για το τέλος. Ξένος. Αξάς ένα τριγωνάκι, 4 δευτερόλεπτα, σκεφτεί πάσα στον ξένο, πρέπει να γυρίσει τα 4 δευτερόλεπτα, είναι έτσι το κόσμο. Η νέα ήταν πριν. Δεν τρώνω. Ο Bob Marley σήμερα είπε ο Αξάς, άκουσα καλά. Μπορεί και όχι, δεν παίρνω και όρθο. Δεν μου κάνει. Να το περάσει εκτός, 43 δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι. Ξένος. Βρίδας. Στάξει ξανά, Βρίδας. Άλλαξε με τον Byron κάποιες φορές. Δεν είναι θρόλεπτο αυτός, ξανά, Βρίδας. Για 3. Είναι εύστοχος. Από τη γωνία.
κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου είπε ότι δεν μπαίνει τίποτα σήμερα. Η γραμματεία τελικά μπήκε κάτι. Συγχαρητήρια. Τελικό σκορ λοιπόν 62-97. Οι παίκτες αλληλοσυγχαίρονται. Στο σύν 15 respect. Τελειώνει για αυτούς και για αυτούς η regular season 13-1. Πρωτοπόροι στο δεύτερο όμιλο της Development League. Για να δούμε ποια θα είναι τα matchups στα επόμενα playoffs, τα οποία φτάσαμε πλέον. Αναμένουμε ελάχιστα παιχνίδια για την ολοκλήρωση της regular season της Development League. Κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση θα φτάσει στο τέλος της. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό υλικό από όλους τους παίκτες, από όλη την διοργανώτρια αρχή, από τους διευθυντές, από όλο το staff, ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.